Βρισκόμαστε στο θέατρο των Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής, στο οποίο σε λίγες μέρες θα ανέβει θεατρική παράσταση Το Φυλαχτό, το οποίο βασίζεται στο έργο του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Προκειμένου να συζητήσουμε για την παράσταση, έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με την Μάγδα Κόρπη, τη σκηνοθέτητα του έργου, και την Αγγελική Παθεμελή, η οποία είναι και η πρωταγωνίστρια του έργου. Η Μάγδα Κόρπη και η Αγγελική Παθεμελή θα μας μιλήσουν για τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, για τον λόγο που επέλεξαν να ανεβάσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Αλλά επιπλέον νομίζω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την έκτακτη συνθήκη της πανδημίας και πώς αυτή επηρέασε τη δουλειά τους και τον χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού ευρύτερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω τις ερωτήσεις από την σκηνοθέτητα του έργου, τη Μάγδα Κόρπη, και θα ήθελα να τη ρωτήσω για τους λόγους που επέλεξε το Φυλαχτό του Μπέρτου Μπολάνιο, ένα έργο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αφορά την ιστορία μιας ποιήτρια από την Ουρουγουάη, η οποία βρίσκεται τη δεκαετία του 60 στο Μεξικό. Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο βιβλίο να το ανεβάσετε σε θέατρο, σε θεατρική παράσταση? 5 χρόνια πριν ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο Φυλαχτό. Δεν γνώριζα τον Ρομπέρτο Μπολάνιο. Και διάβασα το βιβλίο σε μία νύχτα, όπου μου το χάρισαν. Τα επόμενα χρόνια, καθώς η ιστορία της Auxilio Lacoutil, όπου είναι η ηρωίδα του Ρομπέρτο Μπολάνιο, η οποία και βασίζεται στο αληθινό πρόσωπο της ουρουγανής ποιήτριας Αλθίρα Σούστη Σκάφο, η οποία πήγε για να ζήσει στο Μεξικό, με αφορούσε τόσο πολύ ο τρόπος γραφής του Μπολάνιο, ο ψυχισμός και οι διαδρομές της ηρωίδας, αλλά και ένας πυρήνας εξόριστου ανθρώπου, μιας εξόριστης γυναίκας, με διάφορες εκφάνσεις στον εν λόγω ψυχισμό, τα λέω λίγο μπερδεμένα, αλλά το σύνθετο του χαρακτήρα της και οι διαδρομές ήταν κάτι το οποίο πολλά χρόνια γυρνούσε στο μυαλό μου και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο για να καταφέρω να μεταφέρω την εμπειρία του διαβάσματος και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αποφάσισα αυτό το βιβλίο, διότι είναι μυθιστόρημα, να το μεταφέρω στη σκηνή, κάνοντας η ίδια τη δραματουργία. Αποφάσισα να πάω με τις διαδρομές του δικού μου φημικού και να διαλέξω ποιες ιστορίες θέλω εγώ να φηγηθώ μέσα από την πρωταγωνίστρια Auxilio Lacoutil. Οπότε ήταν ένα πολύ προσωπικό ταξίδι για εμένα το να καταφέρω μέσα σε αυτά τα χρόνια να συνθέσω το κείμενο, αλλά και να βρω την κατάλληλη φόρμα και τον κατάλληλο άνθρωπο, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Αγγελική Παπαθεμελή, για να ενσαρκώσει την εν λόγω ηρωίδα του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Μια ηρωίδα γεμάτη αντιφάσεις, μια αντιηρωίδα τρυφερή, όπου μέσα από τα μάτια της βλέπουμε και το κλίμα φυσικά των αιματηρών και καταστάσεων που έλαβαν, μάλλον των αιματηρών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Μεξικό το 1968, αλλά πέρα από τα πολιτικά γεγονότα βλέπουμε και την ιστορία της συγκεκριμένης ύπαρξης μέσα στην ιστορία. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία προσωπική μέσα σε μια ιστορία πολιτική. Κάπως έτσι, ή μάλλον αυτή η σύζευξη των δύο ιστοριών ήταν για μένα ένα πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό στοιχείο που με ενδιέφερε ώστε να προσπαθήσω να το μεταφέρω στη σκηνή. Αυτό το τελευταίο που μου είπατε μου κάνει πολύ εντύπωση, αυτή η σύζευξη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο έργο, το κεντρικό γεγονός γύρω από το οποίο αρθρώνεται η αφήγηση του Μπολάνιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο εγκλωβισμός της ποιήτριας στο Πανεπιστήμιο του Μέξικο, κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εξέγερσης, της φοιτητικής διαμαρτυρίας, η οποία είχε να κάνει με την εναντίωσή τους τότε στην
στο Μεξικανικό κράτος, το οποίο είχε αποφασίσει να διοργανώσει την Ολυμπιάδα του 1968 στην χώρα. Και αποτελεί τέλος πάντων μια περιγραφή του εγκλωβισμού της μέσα στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας προκειμένου να κεντρώσει το Πανεπιστήμιο. Και είπατε ότι αυτό τέλος πάντων, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια σύζευξη του προσωπικού βιώματος με το ευρύτερο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι σε σχέση με το πλαίσιο, τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση πέρα από το βίωμα της καλλιτέχνηδας και τον τρόπο με τον οποίο αφηγείτε. Θέλατε να μας πείτε κάτι σε σχέση με το τι σας έκανε εντύπωση από την πολιτική κατάσταση εκείνης περίοδου, η οποία, για ποιο λόγο σας κινητοποίησε αυτό? Βέβαια. Η δική μου ανάγνωση στο συγκεκριμένο έργο δεν θεωρώ ότι τελειώνει μόνο στην πολιτική του, στο πολιτικό του υπόβαθρο και στην πολιτική του φόδρα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μία οδός για να μπορέσει μέσα σε αυτή την οδό και στα πεπραγμένα, στα πολιτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, τα οποία όντως ήταν αιματηρά και, υπήρχε το παγκόσμιο κλίμα του 1968, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό που πετυχαίνει, η καρδιά του έργου δεν είναι αμιγώς τα πολιτικά συμβάντα και ο εγκλισμός της γυναίκας, της Αλθήρα στο Πανεπιστήμιο. Γιατί ο Μπολάνιο, κατά τη δική μου οπτική γωνία, δεν πάει να κάνει ένα ντοκουμέντο. Βάζει πάρα πολύ το θυμικό του και την καρδιά του, ας πούμε, για να τα μπλέξει αυτά τα στοιχεία μαζί. Οπότε, εμένα η συγκεκριμένη πλέξη με ενδιέφερε και με συγκίνησε, γιατί δεν σου δίνει μασημένη τροφή τα γεγονότα, αλλά μέσα από τα μάτια της και μέσα από τις διαδρομές και τις σκέψεις, δημιουργείται κάτι πιο ουμανιστικό, κάτι πιο μεγάλο, με αφορμή βεβαίως τα γεγονότα στο Μεξικό. Με αφορμή λοιπόν τα γεγονότα στο Μεξικό, θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στην ηθοποιό της παραστάσης, την κυρία Αγγελική Παθεμελή, η οποία έχει να κάνει ακριβώς με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παράστασης, όπως μας περιγράψε πριν από λίγο η κυρία Κόρπη. Και μία από τις ιδιαιτερότητες, πέρα από αυτό από όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο αφορά τέλος πάντων μια αφήγηση που είναι το πώς βλέπει η ποιήτρια διάφορα γεγονότα και πώς την αγγίζουν προσωπικά, θα ήθελα να μου πείτε, καθώς είστε η μόνη ηθοποιός του έργου, τι σημαίνει για εσάς, είναι παράσταση για ένα ρόλο, έτσι δεν λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, τι σημαίνει για εσάς να παίζετε αυτόν τον ρόλο, πώς το βιώνετε και πώς το προσεγγίζετε? Εννοείται σε σχέση με το ότι είμαι μόνη μου επί σκηνής? Αυτό είναι το ένα. Και αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι είστε η μόνη επί σκηνής η οποία, σύμφωνα με το έργο, βιώνει τέλος πάντων τον εγκλισμό, ο οποίος εγκλισμός δεν είναι ένας εγκλισμός, ότι ξέρω εγώ βρέθηκε στο ψυχιατρίο μια γυναίκα. Mm-hmm. Βρέθηκε έκλειστη λόγω επέμβασης αστυνομίας το 1968. Mm-hmm. Ωραία. Είναι ένας εγκλισμός, δεν είναι ένας εγκλισμός σε ένα ίδρυμα τύπου ψυχιατρίο. Ναι. Είναι άλλου τύπου εγκλισμός. Ωραία. Ως προς το μόνη επί σκηνής, έχω μικρή εμπειρία στο είδος μονόλογος, πολύ μικρή. Είναι άχαρο και γοητευτικό ταυτόχρονα, όσο προχωράει, δηλαδή χάνει το άχαρό του και γίνεται πιο γοητευτικό. Αλλά η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί λείπουν, ας πούμε, άνθρωποι, βλέμματα κλπ. Από τους οποίους μπορείς να πιαστείς σε μια διαφορετική συνθήκη. Από την άλλη, οι άνθρωποι που
θα είναι παρόντες οι θεατές, δηλαδή είναι ουσιαστικά ο παρτενέρ με τον οποίο θα παίξεις και αυτό όσο αρχίζει έτσι και κάπως διαφαίνεται, κάνει τα πράγματα πιο όμορφα και ευχάριστα. Τώρα για αυτό που ρωτάτε σε σχέση με την, ας πούμε, με τα βία γεγονότα που περιγράφονται, αυτό με ρωτάτε. Θα μπορούσα να το επαναδιατυπώσω το ερώτημα, θα μπορούσα να το διατυπώσω ως εξής. Τι σημαίνει για σας το να υποδίεστε μια Ουρουγουανή ποιήτρια της δεκαετίας του 60 στο σήμερα. Αναφέρεται το έργο σε μια εποχή που έχει κάποια χαρακτηριστικά που λείπουν αρκετά από τη δική μας. Δηλαδή έχει τα πράγματα, ας πούμε, κινούνται με μια ένταση, είναι ζωντανά, κάπως βράζει αυτό το καζάνι και με την θετική του έννοια, δηλαδή οι καλλιτέχνες αυτοί είναι στο δρόμο, συναντιούνται, παράγουν υλικό και με την κακή ότι διαφαίνεται ότι έρχεται, ας πούμε, η καταστολή όλου αυτής της έξαρσης. Αυτό διαφέρει πάρα πολύ από την εποχή μας, αυτός ο καλλιτεχνικός αναβρασμός, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ ωραίο που το κείμενο φέρει αυτή την ποιότητα. Και μ' αρέσει που αναφερόμαστε, ας πούμε, σε μια τέτοια συνθήκη και σε ένα πρόσωπο που είναι ζωντανό με αυτόν τον τρόπο. Άρα με κάποιο τρόπο το κείμενο και η παράσταση που θα δουν οι θεατές φέρει, τέλος πάντων, μια ένταση δημιουργικότητας η οποία λέτε εσείς ότι με κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο ορατή σήμερα, ότι κάπως το έχουμε χάσει αυτό το πράγμα σήμερα. Ναι, το έχουμε χάσει και δεν μιλάω για τη χώρα μας μόνο, μιλάω παγκοσμίως, ενώ τώρα αναφερόμαστε σε μια εποχή, μια δεκαετία που τα πράγματα πραγματικά, ας πούμε, ήταν, γι' αυτό και η καταστολή τους υπήρξε τόσο τέτοια ένταση, ας πούμε, και τέτοια βία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι λίγο πιο, το οποίο να ξεφεύγει λίγο από την παράσταση, και έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της συγκυρίας που αντιμετωπίζουμε όλη την τελευταία διετία, η οποία βεβαίως δεν είναι άλλη από την πανδημία. Δύο χρόνια σχεδόν πλέον τα θέατρα είναι κλειστά. Ανοίγουν μετά από πάρα πολύ καιρό, με τις δυσκολίες που έχει αυτό το πράγμα και με τους κινδύνους που ενδεχομένως να έχει. Τι σήμαινε για εσάς επαγγελματικά αλλά και προσωπικά όλο αυτό το έκτακτο καθεστώς της πανδημίας, τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε, ποια ήταν η στήριξη που είχατε, αν είχατε και αν σας φάνηκε επαρκής ή όχι. Αυτή η ερώτηση για μένα έχει πολλά σκέλη, οπότε θα αφήσω λίγο το political correct και θα μιλήσω για τη δική μου οπτική. Αντικειμενικά, βεβαίως, είμαι σίγουρη ότι τα απομεινάρια δεν έχουν τελειώσει ακόμα της κατάστασης σε σχέση με το θέατρο, με τους χώρους, με τους χώρους ψυχαγωγίας, με τους χώρους εστίασης. Πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν, ας πούμε, ζητήματα τα οποία είναι προβληματικά. Σε ό,τι αφορά τη δική μας παράσταση, ήταν πέρσι να ανέβει, δεν τα κατάφερε λόγω του κορονοϊού. Ωστόσο, μέσα στη δυσκολία και στις ακυρώσεις και στις εν γέννη δυσκολίες, πέρα από το αμιγώς, από το καλλιτεχνικό επάγγελμα, έχοντας το φυλαχτό στα σκαριά και ανθρώπους που εκτιμώ πραγματικά πολύ, που συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά, βάζω πρώτη την Αγγελική, γιατί είναι και η μοναδική που ερμηνεύει το έργο, αλλά και
έχουμε περάσει και 1,5 χρόνο σχεδόν έχοντας επαφή για το συγκεκριμένο έργο. Οπότε ήταν σωτήριο για εμένα το ότι είχα να σκέφτομαι αυτό, το φυλαχτό, για να καταφέρω να κατευνάσω, ας πούμε, δύσκολες σκέψεις στο μυαλό μου. Οπότε ήταν κάτι θετικό το ότι είχα να το προσμένω. Και έτσι να μπορώ να βρω άλλους τρόπους για τις αντικειμενικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα, τις εργασίες. Ήταν ένα πολύ καταπληκτικό μπαλατζάρισμα. Άρα έχετε πολύ μεγάλη, το περιμένετε με πολύ μεγάλη αγωνία την πρεμιέρα της παράστασης. Το περιμένω με αγωνία, με μεγάλη αγωνία, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Μιλάμε και για μια παράσταση η οποία αντικειμενικά έχετε προετοιμάσει και πάρα πολύ καιρό από αυτό που λέτε, σύμφωνα με αυτό που λέτε. Είναι μια παράσταση, ένα χύμα σύνθετο, δύσκολο, γιατί ο λόγος του Μπολάνιου και το σύμπαν του είναι αρκετά... Είναι ένας λαβύρινθος, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εύκολο. Όμως, ειλικρινά έψαχνα πολλά χρόνια να βρω τον τρόπο για να μπορέσει αυτό το κείμενο να μοιραστεί και η εμπειρία. Μια αντίστοιχη ερώτηση και σε εσάς. Είστε μια ηθοποιός η οποία έχει, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 20 χρόνια καριέρα στον χώρο του θεάτρου. Ωστόσο, όπως όλοι μας, έτσι και εσείς, μείνατε έγκλειστοι για σχεδόν 2 χρόνια και μείνατε εκτός θεάτρου για πάρα πολύ καιρό. Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Όπως όλοι όσοι έμειναν εκτός δουλειάς, νομίζω. Είχε ένα ωραίο κομμάτι αυτό στην αρχή. Ένα ίντριγκαδόρικο κομμάτι. Το μένουμε αναγκαστικά στο σπίτι. Μιλάω μόνο για την αρχή. Που όλο αυτό έμοιαζε ότι θα έχει μια προσωρινότητα ως μέτρο. Μετά άρχισε να γίνεται, ας πούμε, μια πιο δυσάρεστη έως αρρωστημένη συνθήκη, και το να μην εργάζεσαι και το να υποχρεώνεσαι σε διάφορες απαγορεύσεις οι οποίες δεν έβγαζαν και πάντοτε νόημα. Αλλά το βίωσα όπως όλοι οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Αν είχε κάποια ιδιαιτερότητα το θέατρο για μένα, είναι ότι διαφάνηκε, ας πούμε, μια κατά κάποιο τρόπο μη χρησιμότητά του. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν το πρώτο ή από τους πρώτους χώρους που έκλεισαν στην πρώτη καραντίνα. Ενώ κάπως έγινε πιο ορατό ότι δεν είναι και κάποιο ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, και από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται η έννοια του πολιτισμού από την πολιτεία γενικότερα. Και αυτό δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε, απλά έγινε πιο ορατό. Αισθανθήκαμε δηλαδή ότι η δική μας δουλειά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί εύκολα ο μηχανισμός να συνεχίσει να ρολάρει χωρίς αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόλο που ο χώρος του πολιτισμού, φοβάμαι ότι θα πω πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται τετριμένα και αυτονόητα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Ο χώρος του πολιτισμού έχει τεράστιο ρόλο για τις κοινωνίες. Ωστόσο, είπατε ότι αισθανθήκατε ένα, ας πούμε, έλλειμμα αναγνώρισης από την πολιτεία σε σχέση με τη στήριξη. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν ξέρω αν έχει τεράστιο ρόλο. Μάλλον νομίζω το θέτει ως επιθυμία περισσότερο. Δηλαδή θα θέλατε να έχει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει στα αλήθεια επί της ουσίας. Αυτό μπορούμε να το δούμε από την απουσία του, νομίζω. Ναι. Αλλά αν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τώρα στις κοινωνίες χωρίς θεσμούς οργανωμένους, όπως υπάρχει, ας πούμε... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε και ήταν και πριν ορατό, απλά έγινε πιο έντονο ορατό. Πολύ περισσότερο θα μας λείψει το να πάμε να φάμε κάπου έξω ή να πιούμε κάπου έξω ή να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους για ένα καφέ, παρά το να πάμε στο θέατρο ή στον κινηματογράφο, σε μια αίθουσα. Αυτό εννοώ. Και αυτό είναι
κάτι το οποίο είναι και λίγο ενδεικτικό για την εποχή μας, ας πούμε. Και ακουμπάει λίγο σε αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι μια εποχή που τα πράγματα δεν γίνονται τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Δεν υπάρχει τόσο έντονη ανάγκη, δεν υπάρχει τόσο έντονη δημιουργικότητα, δεν υπάρχει αυτό το οποίο περιγράφει η εποχή στην οποία αναφέρεται το έργο. Ελπίζω λοιπόν τότε ότι το φυλακτό και η πορεία του παράσταση θα διαψεύσει τέλος πάντων αυτό το αρνητικό κλίμα και ότι αυτοί που και αυτές που θα έρθουν να το παρακολουθήσουν θα το χαρούν και θα τους δώσει και κάποιο ένασμα αυτό που ο καθένας και η καθεμία που θα έρθει θα εισπράξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς.